Επιτρέψτε μου, κύριε Μάρτης, να αξιοποιήσω και τις δύο ιδιότητες που έχετε ως στέλεχος του ΟΣΕ, που ήσασταν για πολλά χρόνια, και μετά ως πρόεδρος της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Καταρχάς, μας είπατε ότι μία περίοδο κάποια συστήματα παλιά φωτοσύμασης λειτουργούσαν για 40 χρόνια. Εξαιρετικά. Αυτά ήρθε ο καιρός και λόγω της νέας τεχνολογίας να αλλάξουν. Όχι, δεν τα αλλάξανε, αλλά έγινε καινούργια παραλλαγή και φτιαχτήκαν, υποθέτω, καινούργια πια. Καινούργια, ναι. Ωραία. Επί της ουσίας, πώς κρίνετε εσείς το γεγονός ότι έχουν υπογραφεί μια σειρά συμβάσεις? Η σύμβαση 10.012 του 2006, η σύμβαση 10.004 του 2007, η σύμβαση 10.005 του 2007, η σύμβαση 6.35 του 2013, που αφορούσαν τα ίδια ζητήματα και οι οποίες θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέσα σε 2-3 χρόνια. Δηλαδή, τι αφορούσε η σύμβαση 10.012 του 2006, την προμήθεια συστημάτων GSMR. Η επόμενη, την προμήθεια συστήματος ATCS για τους σειρμούς, το 7. Πάλι το 7 ATCS για τις γραμμές. Συμβάσεις που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το 2010, 11, το πολύ πολύ και με μια σχετική παράταση. Πότε υλοποιήθηκαν αυτές οι συμβάσεις, γνωρίζετε, και πότε ολοκληρώθηκαν? Πάντως, επί θητείας δικιά σας και ως πρόεδρου της ΡΑΣ, είχαν ολοκληρωθεί? Για να δουλεύουν αυτά τα συστήματα που περιέγραψα πριν, όχι για ATCS, να ξεκαθαρίσω, συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης που περιέγραψα πριν και που γι' αυτό τα κατέθεσα αυτά τα σχεδιαγράμματα, σε κάποιο βαθμό δουλεύανε. Όχι σε όλο το δίκτυο, αποσπασματικά. Αρχίσανε... Δηλαδή, υπήρχε το σύστημα ATCS. Όχι. Το σύστημα GSMR. Όχι. Θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί όμως μέχρι το 2011 η τοποθέτησή τους. Εκεί βέβαια, αν προβλεπόταν αυτό από τις συμβάσεις. Γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις? Ποια είναι η γνώμη σας? Να πω κάτι. Δεν έχω σχεδόν καθόλου γνώση των διαδικασιών της ΕΡΓΟΣΕ. Επομένως, θα εκφράσω προσωπική άποψη. Μα ήσασταν στον ΟΣΕ που η ΕΡΓΟΣΕ ήταν θυγατρική του. Ωραία, δεν θα έπρεπε ο ΣΕ να γνωρίζει? Ωραία, λοιπόν, τι κάνει η θυγατρική Ωραία, του. Λοιπόν. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι άκουσα και τον κύριο Θεφανόπουλο, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα, όπου εξέφρασε αρκετά περιγραφικά τα προβλήματα μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Εγώ όμως θέλω να πω το άλλο. Στην ερώτησή σας να απαντήσω άμεσα. Αυτό τι δείχνει για μένα? Μία αποτυχία του συστήματος. Απόλυτη αποτυχία του συστήματος. Δηλαδή, έτσι που φτιάχτηκε το σύστημα, άκουσα βέβαια ότι ήταν απέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια προφανώς δεν μπορούσαν να το αποφύγουν. Έτσι όμως που φτιάχτηκε το σύστημα, όχι γιατί φτιάχτηκε η ΕΡΓΟΣΕ, γιατί φτιάχτηκε μια ΕΡΓΟΣΕ η οποία δεν έχει καμία σχέση άμεση με τον ΟΣΕ πλην της έννοιας της θυγατρικής. Αυτό από ό,τι άκουσα και από τον κύριο Θεφανόπουλο, γιατί εγώ δεν χειρίστηκα θέματα συνεργασίας με την ΕΡΓΟΣΕ, όμως από το περιβάλλον που άκουγα υπήρχαν προβλήματα. Άλλο δηλαδή είναι και απόδειξη για μένα είναι το ότι έρχεται τώρα η κυβέρνηση και πολύ σωστά για μένα και φτιάχνει ένα νομοσχέδιο, προτίθεται να κάνει νομοσχέδιο, όπου θα είναι μία ενιαία επιχείρηση, θα έχει ένα διευθύνοντα σύμβουλο πάνω να μπορεί να χειρίζεται τα πάντα και έτσι έχω καταλάβει θα έχει δύο μονάδες, έναν το διαχειριστή της υποδομής που θα κάνει συντήρηση και κυκλοφορία και έναν τον άλλον, τον project manager, ο οποίος θα κάνει τα νέα έργα ή οτιδήποτε εξειδικευμένο έργο χρειάζεται και θα του συντονίζει γιατί θα είναι από πάνω, δεν θα είναι. Άλλο να είναι μητρική και άλλο να είναι από πάνω. Και τώρα να σας πω και κάτι, το μητρική είναι και λίγο θεωρητικό. Δεν ξέρω, δεν έχω και ειδικές γνώσεις, δηλαδή πόσο μπορεί ο διευθύνων σύμβολος της μητρικής να ελέγχει τη θυγατρική του. Δεν το ξέρω. Κατά πάση πιθανότητα δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Σε καταστάσεις μητρικών και θυγατρικών την ελέγχει απόλυτα, άμα είναι θυγατρική του. Αυτό ήταν μια ιδιομορφία που δεν μπορούσε να ελέγξει ο ΣΕ τι κάνει η θυγατρική του. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια αυτονόμηση. Όπως περιγράφτηκε από τον κύριο Θεοφανόπουλο και μας λέτε και εσείς ότι υπάρχει. Ναι, γιατί ο κύριος Θεοφανόπουλος το χειρίστηκε 5-6 χρόνια και προφανώς έχει αποδεικτικά στοιχεία, ενώ εγώ δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, καταλάβατε. Την αίσθησή σας, μάλλον. Είναι... Ορίστε. Την αίσθησή σας. Την αίσθησή μου, είπα.
Αλλά όμως έλαβε σημαντικά υπόψη και την κατάθεση του κυρίου Θεοφανόπουλου. Άρα ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Ο διαχωρισμός ανάμεσα μητρική-θυγατρική. Δεύτερο ζήτημα, η πολυδιάσπαση αυτών των συμβάσεων, η τμηματική τους, έπαιξε ρόλο στο να αργήσει η τοποθέτηση των συστημάτων όλων αυτών. Κοιτάξτε, εκ πρώτης όψεως, έχοντας αυτή τη γενικόλογη, ας πούμε, τη γενική περιγραφή, ναι, πρέπει να παίξει ρόλο. Όμως δεν μπορεί η γνώμη μου, δεν είναι βαρύνουσα. Δηλαδή σε αυτά τα θέματα. Δεν τα γνωρίζετε. Εντάξει, σύμφωνα. Δεν θα επιμείνω σε αυτά. Να πάμε τότε σε αυτά που μπορείτε να μας απαντήσετε με μεγαλύτερη, με βάση και την εμπειρία την οποία είχατε. Είπατε η ΡΑΣ, η οποία δημιουργήθηκε, σε αρχικό στάδιο δεν είχε τον έλεγχο της ασφάλειας. Ρύθμιση αγοράς. Μόνο τη ρύθμιση της αγοράς. Παρότι δεν υπήρχε αγορά εκείνη την περίοδο. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρω. Θέλω να βάλει την αγορά, την ιδιωτικοποίηση και άλλες εταιρείες να συμμετέχουν. Πολύ ωραία. Και τη σειρά με την οποία άνοιγε η αγορά. Που άνοιγε εμπορικές, διεθνείς και επιβατικές. Σωστό, σωστό. Έτσι. Πολύ σωστά. Παρόλα αυτά, το 2013 αναλάβατε και την ασφάλεια, την πιστοποίηση της ασφάλειας. Τέλος του 2013. Γενικός κανονισμός, μας είπατε, δεν υπήρχε. Όσο διάστημα ήταν γενικός κανονισμός της ΡΑΣ υπήρχε που λέγατε το σχέδιο. Όχι. Δεν υπήρχε. Όχι, ούτε τέλος... οργανόγραμμα. Τίποτα. Αυτό μέχρι πότε υπάρχει τώρα, ξέρετε, έχετε εικόνα. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζετε αν υπάρχει. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι φεύγοντας εγώ δεν υπήρχε. Παρόλες τις πιέσεις μας, παρόλες τις παραστάσεις μας, παρόλη την προσπάθειά μας, δεν υπήρξε. Σας περιέγραψα και κάτι, ότι και αυτό δεν το ξέρω απόλυτα, ότι είχαν πάρθει υπογραφές το 2015 ή λίγο πριν τέλος του 2014 και δεν μπόρεσε να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, διότι έγιναν εκλογές. Όσον αφορά την ασφάλεια τώρα, η ΡΑΣ, τι ευθύνη έχει σε σχέση με την ασφάλεια, τι ελέγχει, κάνει πρωτογενή έλεγχο? Τα πάντα. Κάνει πρωτογενή έλεγχο. Γι' αυτό σας διάβασα αυτά τα άρθρα. Ναι, τα διαβάσατε, θα λέω, τι ελέγχει, κάνει πρωτογενή έλεγχο. Αν αυτά τα οποία το σύστημα το οποίο της λέει ο διαχειριστής της υποδομής, ότι έτσι είναι και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζω την ασφαλειά του. Εσείς βλέπετε αν αυτό το κείμενο που σας έστειλε ο διαχειριστής της υποδομής, ο ΟΣΕ, ανταποκρίνεται αντικειμενικά στην ασφάλεια, αλλά να έχετε γνώμη αν όντως έτσι είναι όπως σας το λέει ο διαχειριστής του δικτύου, μπορείτε να έχετε. Και βέβαια, η πρώτη φάση. Πώς δηλαδή? Τώρα θα σας πω. Η πρώτη φάση είναι η μελέτη και η έγκριση του συστήματος. Συνήθως δεν εγκρίνεται με την πρώτη. Δηλαδή, ναι, προηγείται μια σειρά παρατηρήσεων. Επανέρχεται ο αρμόδιος ή ο ΣΕ ή σαν διαχειριστής υποδομής ή η συνδρομική επιχείρηση και κάνει τις διορθώσεις. Ξαναγίνεται έλεγχος και όταν κάποια στιγμή εγκρίνεται το σύστημα, μπαίνουμε στη φάση των ελέγχων. Εκεί πάνω τώρα, αν θέλετε και έχω... Τον έλεγχο, πού τον κάνετε, στο σχέδιο ή στο πραγματικό? Όχι, στην πραγματική κατάσταση. Όχι, πια στο πραγματικό βέβαια. Δηλαδή πηγαίνει και ελέγχει όλο το δίκτυο, αν ισχύει αυτό το οποίο λέει... Δύο λεφτά. Προφανώς δεν θα υποκαταστήσουμε το βαθμό... Να πάμε, ας πούμε, στη συντήρηση της γραμμής, που είναι και η ειδικότητά μου. Ναι. Όσο έχει συστήματα διαχείρισης του δικτύου, που αρχίζουν από τις ομάδες γραμμής, από τους εργοδηγούς, από τις τετραετείς συντηρήσεις, από τους ελέγχους, από το καταγραφικό μηχάνημα που είναι το απόλυτο εργαλείο, αλλά και όχι μόνο. Εγώ να σου πω ότι τα χρόνια που ήμουν αρχιμηχανικός γραμμής, οπωσδήποτε κάθε μήνα ανέβαινα σε αμαξοστοιχεία, παίρνοντας μπροστά μου και τον αντίστοιχο τιματάρχη. Καλά, ως υπεύθυνος της γραμμής. Λέω τώρα ως ΡΑΣ μιλάω. Ναι, όχι να σου πω. Ως ΡΑΣ τι έλεγχο μπορούσατε να κάνετε? Να σας πω, κάτι αντίστοιχο μπορεί να κάνει και η ΡΑΣ και πρέπει να το κάνει. Έκανε. Αυτό ρωτάμε, αν έκανε. Ξαναγυρίζουμε τώρα σε κάποιο βαθμό βέβαια. Όσο ήμουν εγώ, προσπαθούσε απεγνωσμένα να το κάνει μέσα στο πλαίσιο των 12 ατόμων, οι οποίοι, να το ξεκαθαρίσω, δεν ήταν και όλοι εξειδικευμένοι σε όλο αυτό τον περίπλοκο τομέα του σιδηροδρόμου. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει ολοκληρωμένα πρωτογενή έλεγχο. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερο. Και βέβαια έπαιξε ρόλο και η έλλειψη κανονισμού. Γιατί όταν αναθέτησε ανθρώπους ατύπους, γιατί εδώ μιλάμε για ασφάλεια. Δεν μπορεί να είσαι καλυμμένος για να κάνεις ελέγχους ασφάλειας και να μην έχεις έναν κανονισμό που να περιγράφει ακριβώς τις μονάδες και ποιος είναι υπεύθυνος.
και κάνοντας μόνο μια εσωτερική διαδικασία και να του λες πήγαινε εσύ να κάνεις αυτό, πήγαινε εσύ να κάνεις. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι? Ναι, ναι, βεβαίως το. Γιατί δεν μιλάμε για τυχαία διαχείριση. Μιλάμε για διαχείριση ασφαλείας. Αυτά όλα πρέπει να καλύπτονται. Όλες αυτές οι απαιτήσεις ασφάλειας γενικά που προβλέπουν τα διάφορα ISO με τους πιστοποιητές, με αυτά δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην τήρηση του τύπου. Ναι. Και μετά έρχεται η επιτόπου έλεγχη. Ναι. Όσον αφορά το τροχαίο υλικό τώρα, είναι σωστό ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός και οι ευρωπαϊκές οδηγίες επιτρέπουν να κυκλοφορούν τρένα που κυκλοφορούσαν μέχρι το 2012, τροχαίο υλικό μάλλον, το οποίο δεν καλύπτει τις πιστοποιήσεις ασφαλείας, πυρασφάλειας της σημερινής εποχής? Κοιτάξτε να σας πω. Αυτά τα τρένα, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία είχαν καταγραφεί σε ένα μητρό και τα οποία βέβαια προφανώς δεν μπορούν να βγουν στο δίκτυο έξω γιατί δεν καλύπτουν τη διαλειτουργικότητα, δεν ξέρω ποια από αυτά θα μπορούσαν να καλύψουν. Η αίσθηση είναι ότι προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που είχαμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το είχαν και άλλα κράτη. Σύμφωνοι, λέω γενικά, ναι. Επιτρέπει την κυκλοφορία της ζωής χωρίς να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας? Όχι, όχι, όχι. Πώς όχι? Μπορεί να μην πληρούν απολύτως τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας. Μέσα απαιτήσεις διαλειτουργικότητας δεν είναι μόνο η ασφάλεια, είναι πολλές. Αν θέλετε να σας διαβάσω τι απαιτήσεις. Εντάξει, αφήστε την υπόθεση της διαλειτουργικότητας. Όχι, όχι, είναι και ασφάλεια μέσα. Λέω, βεβαίως, συμφωνούμε ότι είναι. Στο δίκτυο της Ελλάδας ή της κάθε χώρας κράτους μέλους που έχει τέτοιο τροχαίο υλικό προηγούμενων ετών μπορούν να κυκλοφορούν? Αυτό σας λέω. Μα προφανώς, αφού μπορούν να κυκλοφορούν. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχθηκε όχι μόνο σε εμάς αλλά και σε άλλα κράτη. Αυτό λέω. Μπορούν. Προφανώς όμως εννοείται ότι και βέβαια πρέπει να έχουν και συστήματα πυρασφάλειας και συστήματα ασφάλειας. Απλώς αυτά. Εκείνης της εποχής. Όχι των σημερινών. Αυτά τα συστήματα δεν έχουν την απέτηση διαλειτουργικότητας. Λοιπόν. Άρα δεν έχουν τις προδιαγραφές τις σημερινές. Κυκλοφορούν χωρίς τις σημερινές προδιαγραφές ασφαλείας και τέτοια. Ναι. Όχι ότι στερούνται όμως. Δεν είπα ότι στερούνται. Εντάξει. Λέω δεν έχουν τις σημερινές προδιαγραφές. Κυκλοφορούν με προδιαγραφές παρελθόντων εποχών. Ναι. Αυτό επηρεάζει την ασφαλειά τους? Κοιτάξτε. Το ότι έχουν διαφορετικές προδιαγραφές. Κοιτάξτε, αν θέλει κανείς να είναι απαιτητικός και να πει ότι εγώ έχω την πολυτέλεια να βγάλω εκτός λειτουργίας σχεδόν το 95% του τροχαίου μου υλικού και να προμηθευτώ καινούριο, τότε ναι, θα ήταν μια ενέργεια. Αλλά προφανώς αυτό δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι και υπόθεση κόστους δηλαδή. Βέβαια. Θα χρηστεύει ξαφνικά όλο το. Γιατί όλο αυτό το τροχαίο υλικό που μιλάμε δεν ανήκει στην Τρένοσέ, ανήκει στη ΓΕΟΣΕ, η οποία το νοικιάζει. Είναι και αυτό το περίπλοκο σύστημα, ξέρετε. Το ξέρω. Τώρα, και το θίγεται. Ένας από τους λόγους για μένα που δημιουργηθήκαν αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο η σχέση ως έργος. Είναι και η συνεχή. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό στη συνέχεια. Αλληλοδιαδοχή νόμων. Θα σας ρωτήσω. Αντιφατικών μεταξύ τους. Θα σας ρωτήσω αυτό και στη συνέχεια. Υπήρξε νόμος, να σου το πω, νομίζω το 2008, όπου τα καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής τα έδινε στην ΕργοΣΕ. Το διανοείστε? Στην ΕργοΣΕ. Δηλαδή θα έκανε κυκλοφορία γραμμής η ΕργοΣΕ. Δεν εφαρμόστηκε. Τώρα, αυτό το τροχαίο υλικό κανονικά περνάει από κάποιους ελέγχους και πιστοποιήσεις. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, η συνδρομική επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει καταρχήν το σύστημα το δικό της ασφάλειας και να έχει και κάποια σύμβαση με πιστοποιητές για να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι όμως πραγματικό ότι η ίδια η Τρένος, η Hellenic Train σήμερα έχει και δυνατότητα να κάνει ίδια την πιστοποίηση ως ότι αναβάθμισε ή ότι τηρούνται οι προδιαγραφές? Εγώ θα σας πω μέχρι τότε που ήμουν εγώ που το τροχαίο υλικό το συντηρούσε ο ΕΣΤΗ. Μετά την αγόρα στην ΕΣΤΗ. Ναι, μετά δεν έχω πληροφορία. Ναι. Εσείς όμως πώς το βλέπετε? Το τρένο το διαχειρίζομαι εγώ ως Hellenic Train. Πιστοποιώ ότι έχει τις προδιαγραφές, ότι έγιναν οι απαραίτητες συντηρήσεις και με αυτό το πιστοποιητικό που βγάζω εγώ για τον εαυτό μου το δίνω στη ΡΑΣ για να μου εγκρίνει την κυκλοφορία του συγκεκριμένου τροχαίου υλικού. Κοιτάξτε, προφανώς. Είναι λογικό μια τέτοια
Προφανώς. Γιάννης, ο ίδιος ελεγχτής και ελεγχόμενος. Προφανώς θα πρέπει να έχουν συσταθεί κανόνες ασφάλειας και διαχωρισμού, ώστε να διασφαλίζεται αυτός ο διαχωρισμός που λέτε. Μα δεν υπάρχει αυτό. Εδώ εχθές μας κατέθεσε τον κατάλογο ποιες εταιρείες που μπορούν να κάνουν αυτές τις πιστοποιήσεις και είναι ο ΟΣΕ για το δίκτυο, ο ίδιος ο ΟΣΕ πιστοποιεί το δίκτυό του, κανένας άλλος, άρα ο ίδιος είναι ελεγχτής και ελεγχόμενος, η Στασή για τα δικά της, για το δικό της τροχαίο υλικό που διαχειρίζεται και η Hellenic Train. Αυτές οι τρεις είναι που έχουν αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΣ ως εταιρείες πιστοποίησης. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτές οι τρεις, από αυτή την άποψη λοιπόν είμαι και ελεγχτής και ελεγχόμενος ταυτόχρονα. Ενώ υπάρχει μια πολυδιάσπαση και ένας πολυδιαχωρισμός ανάμεσα σε διάφορες εταιρείες που λειτουργεί ο σιδηρόδρομος, στα ζητήματα ελέγχου και ελεγχόμενου είναι ο ίδιος. Υποθέτω ότι για να καλύψουν αυτή ακριβώς την ανησυχία σας και επιφύλαξή σας, έχουν συστήσει κάποια συστήματα μέσα στην εταιρεία, σε συνδυασμό και με την... γιατί πάντα έχουν εταιρείες και έναν εσωτερικό έλεγχο. Έχουν θεσπίσει λοιπόν μια τέτοια διαδικασία για να καλύπτεται αυτό ακριβώς που λέτε. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, αν καλύπτεται, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν έχω γνώση, δεν μπορώ να πω κάτι. Μάλιστα. Και η ΡΑΣ πάνω σε αυτό το πιστοποιητικό που στέλνει η ίδια η Hellenic Train ότι έγινε, λέω για παράδειγμα, ότι έγιναν οι απαραίτητες εργασίες και ότι είναι σωστό, μπορεί να κάνει έλεγχο, κάνει έλεγχο. Βέβαια, υποθέτω καταρχήν ότι η Τρενοσέ, τώρα που μου λέτε η Hellenic Train τέλος πάντων, έχει πάρει την πιστοποίηση από την ρυθμιστική αρχή σαν υπεύθυνος φορέας συντήρησης που μέχρι τότε όσο ήμουν εγώ την είχε ο ST. Ναι. Υποθέτω θα γίνει κάτι αντίστοιχο. Εφόσον έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Τι αντίστοιχο, ο ίδιος είναι. Η ίδια η εταιρεία είναι και πιστοποιητής και πιστοποιούμενος. Είναι και πιστοποιητής και πιστοποιούμενος η ίδια εταιρεία. Ναι, την ανησυχία σας την καταλαβαίνω και τώρα κάνω πια υποθέσεις ότι για να το καλύψει αυτό θα έχει κάνει μέσα στο σύστημά της έναν διαχωρισμό ο οποίος το καλύπτει. Μάλιστα. Σύμφωνοι. Και να έρθουμε και στο... μισό λεπτό. Έχω ακόμη ένα-δύο ζητήματα, κύριε Μάρτυρα. Με δεδομένο ότι δεν έχουν εγκατασταθεί μέχρι και τη δική σας την περίοδο, αλλά και μέχρι και τώρα πρόσφατα, ή ακόμη δεν λειτουργεί κάπου, μας είπε χθες η πρόεδρος της ΡΑΣ, τα διάφορα συστήματα ασφαλείας. Δεν θα έπρεπε το προσωπικό του ΟΣΕ ή της Τρενοσέ να καλύπτει αυτές τις ανάγκες? Δηλαδή πώς βλέπετε και τα συστήματα ασφαλείας να μην έχουν και να μειώνει το προσωπικό? Αρνητικό. Αρνητικό. Βέβαια. Το να χρησιμοποιούνται σταθμάρχες με δελτία παροχής υπηρεσιών. Αρνητικό το βλέπω. Είναι σε βάρος της ασφάλειας όλα αυτά? Σε κάποιο βαθμό, ναι. Σε κάποιο... Φάνηκε μετατέμπει δυστυχώς. Καταρχήν κοστίζει και στον ίδιο τον οργανισμό. Δηλαδή τον εκπαιδεύει ανθρώπους σε τέτοια ειδικότητα που θέλει όχι μόνο εκπαίδευση, θέλει φοβερή εμπειρία. Δεν μπορείς να πάρεις τον εκπαιδευμένο σταθμάρχη και να πας να τον κάνεις, ξέρω εγώ... Αυτό είναι σε βάρος και της ασφάλειας. Σε κάποιο βαθμό. Άρα δηλαδή και τα συστήματα δεν έχουμε ασφαλείας και το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο για να μπορέσει να παίξει το ρόλο του. Δεν το ξέρω. Δεν έχω ελέγξει εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια στον ΟΣΕ. Δεν μπορώ να πω πολλά την πράγματα. Την εποχή δικιά σας μπορείτε να μας πείτε για να γίνει κάποιος σταθμάρχης σε κεντρικό σταθμό, τώρα μιλάμε, έτσι. Πόσα χρόνια και τι διαδικασία πέρναγε? Έπρεπε να περάσει ολόκληρη διαδικασία σαν βοηθός σε μικρούς σταθμούς, να ακολουθήσει σε μεγαλύτερους. Πόσα χρόνια διαρκούσε αυτό? 5-10 χρόνια. Ένας άπειρος σταθμάρχης προφανώς. Και μέσα σε 6 μήνες μπορεί κάποιος να γίνει σταθμάρχης? Δεν ξέρω τη συγκεκριμένη. Από το Σεπτέμβρη που μπήκε στη σχολή ο σταθμάρχης ο συγκεκριμένος, Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, μπήκε. Τον Φλεβάρι ανέλαβε στη Λάρισα. Καθήκοντα. Σταθμάρχη. Είναι δυνατόν κατά τη δικιά σας εμπειρία με βάση το τι είσαι στο παρελθόν? Όχι, δεν δούλευε έτσι όσο. Δεν δούλευε έτσι όσο. Και όλο αυτό είναι προς μείωση του κόστους. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα
πράγματι που είναι τα απόνερα του μνημονίου, όπου ακόμα και τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει δυσκολία στις προσλήψεις. Όχι μόνο στο σιδηροδρομικό τομέα, παντού, στο ΕΣΥ, τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό, πραγματικά. Τι να πω, η δική μου άποψη σε αυτό. Εξάλλου και εγώ το ζήσα με τα 12 μόνο άτομα, που δεν μπορούσα ούτε καν εσωτερικές μετατάξεις να βρω μερικά εξειδικευμένα στελέχη για να μπορούν να καλύψουν αυτούς τους ελέγχους σωστά. Αναφερθήκατε σε προηγούμενη τοποθέτησή σας για την ταχύτητα των τρένων, ότι πολλές φορές υπερέβαιναν τα όρια. Ή ο ταχογράφος δεν ελεγχόταν ο ταχογράφος. Άρα μπορεί και να ξεπερνάγαν τα όρια ταχύτητες. Αν δεν έχεις μια καλή τροχέα που ελέγχει συνέχεια τους δρόμους, προφανώς και θα υπάρχουν παραβάσεις. Έτσι δεν είναι? Πώς πιάσαν τους άλλους με 200 χιλιόμετρα, με 250? Γνωρίζετε εσείς ποτέ αν υπήρχαν πιέσεις στους μηχανοδηγούς για να εκτελέσουν γρήγορα το δρομολόγιο ή αν έπαιρναν κάποιο μπόνους? Ναι, έχω ακούσει για ένα μπόνους. Για μπόνους, ορθείς. Αλλά δεν έχω χειριστεί τέτοια θέματα. Δεν έχεις. Πάντως υπήρχε κάποτε ένα μπόνους, δηλαδή. Ναι, είχα ακούσει ότι ένα μπόνους δρομολογίου, κάπως έτσι, ας πούμε. Δεν σημαίνει όμως αυτό, να το ξεκαθαρίσω, ότι αυτό οδηγούσε σε προτροπή για υπέρβαση. Άμα υπήρχε καθυστέρηση για κάποιο λόγο, για τον οποιοδήποτε λόγο. Μόνη γραμμή ήταν. Μπορεί να υπάρχει κάτι, δεν λέω τώρα στις διπλές γραμμές που και πάλι υπάρχουν καθυστέρηση. Λέω και στη μόνη γραμμή, αν υπήρχε καθυστέρηση. Αυτό που λέτε. Πώς θα κάλυπτε ο άλλος την απόσταση? Θα έπρεπε να υπερβάλλει. Προφανώς και δεν το κάνει. Αλλά όμως αυτό που λέτε πάει πακέτο με το ότι υφίσταται συνεχές σύστημα ελέγχου των ταχογράφων. Αν δεν υφίσταται, τότε χάνεται αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό σας το είπα πριν. Ναι, ναι, σωστά. Απλώς το επισημαίνω και πάλι. Σωστά, σωστά. Ότι έτσι γίνεται. Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι υπεύθυνος να πιστοποιήσει την πυρασφάλεια του τροχαίου υλικού? Νομίζω ότι εμπλέκεται και η πυροσβεστική, νομίζω. Εκτός δηλαδή από τον τελικό έλεγχο που φτάνει, ας πούμε, και στην ΡΑΣ, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει και από την πυροσβεστική. Δεν είμαι όμως σίγουρος, δεν είμαι ειδικός. Δηλαδή έχει ευθύνη η εταιρεία που διαχειρίζεται το τροχαίο υλικό, η πυροσβεστική και η ΡΑΣ? Δεν είμαι απόλυτος για την πυροσβεστική. Ορίστε. Δεν είμαι απόλυτος. Ναι. Μπορεί να έχω πει ανακρίβεια. Δηλαδή, ναι, σύμφωνα, εντάξει, λέω. Η εταιρεία που το διαχειρίζεται πιθανόν να μην χρειάζεται κάτι από την πυροσβεστική. Ίσως η πυροσβεστική επεμβαίνει μόνο σε εγκαταστάσεις. Ναι. Δεν το ξέρω. Είναι εξειδικευμένη νομοθεσία. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα όμως, αν δεν παρεμβαίνει η πυροσβεστική σε αυτή τη διαδικασία, σίγουρα λαβαίνει υπόψη τους κανονισμούς που έχει επιβάλει η πυροσβεστική τους γενικούς. Οπότε δηλαδή είναι υπεύθυνη η εταιρεία διαχείρισης και η ΡΑΣ? Ναι, συνυπεύθυνες είναι. Αν δεν παρεμβαίνει η πυροσβεστική, ναι. Είναι συνυπεύθυνες αυτές οι δύο δηλαδή. Ναι. Για την πιστοποίηση της πυρασφάλειας. Αλλά και η πυροσβεστική να συμμετέχει. Πάλι ο τελικός υπεύθυνος είναι αυτός που το χειρίζεται το σύστημα. Και να τελειώσω με το εξής, κύριε Μάρτης. Όλα αυτά τα οποία. Θέλατε κάτι να πείτε κι εσείς και σας είπα να το πούμε στο τέλος σε σχέση με το διαχωρισμό της καθετοποιημένης δομής που υπήρχε στο παρελθόν του σιδηρόδρομου. Ο σιδηρόδρομος στο παρελθόν ήταν μια καθετοποιημένη δομή. Μια εταιρεία που έλεγχε τα πάντα και ήταν κρατική εταιρεία. Ο διαχωρισμός τώρα σε πολλές εταιρείες που σχετίζονται και με την υποδομή αλλά και με την επιδομή, δημιουργεί ζητήματα αντιφατικά? Νομίζω ότι σας είπα πριν ότι ακριβώς αυτό το καινούριο νομοσχέδιο που είδα και εγώ στην ειδησιογραφία πάει να λύσει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή ουσιαστικά τι φτιάχνεται? Γίνεται ένας ενιαίος φορέας ο οποίος θα έχει κυρίως τη διαχείριση της υποδομής και της κυκλοφορίας, τα μεγάλα και μέτρια έργα και εκτός αυτού, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό βέβαια είναι άλλο θέμα, εκεί θα έχει και το τροχαίο υλικό της ΓΕΟΣΕ. Αυτό, ειδικά σε αυτό, εγώ έχω άγνοια και έχω και κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή, πραγματικά, το τροχαίο υλικό, το παλιό του ΟΣΕ, σε σχέση με την ΤΡΕΝΟΣΕ, μέσα στο μυαλό μου έχω ότι κάτι αγκάθι, κάτι δηλαδή δύσκολο το βλέπω, αλλά δεν έχω γνώση. Πώς θα το χειριστείς, καταλάβατε τι λέω. Μάλιστα. Είναι δύσκολο ο και ο διαχωρισμός ανάμεσα στις εταιρείες υποδομής και στις εταιρείες εκμετάλλευσης φέρνει ζητήματα συμβατότητας. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα. Και διαφορετικών προτεραιοτήτων ανάμεσα στις
πολλές εταιρείες μεταφοράς στη μία εταιρεία διαχείρισης της υποδομής. Αυτό είναι ένα θέμα που ουσιαστικά είναι μέσα στη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως... Λέω, εσείς πώς το βλέπετε? Βλέπετε να υπάρχουν ασυμβατότητες, αντιφάσεις, συγκρουόμενα συμφέροντα? Αν το στήσεις καλά, αυτή είναι όλη η λογική όλων αυτών των οδηγιών. Γιατί ξέρετε και η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει τα προβλήματα και συνέχεια τα τελευταία 30 χρόνια έχει πραγματικά έναν τεράστιο όγκο νομοσχεδίων, οδηγιών, κανονισμών. Τι φτιάχνει κάθε φορά, δηλαδή βελτιώνει, διορθώνει τα λάθη τα προηγούμενα, κάνει τεράστιος όγκος. Τι να πω εγώ εκεί? Έχει καταλήξει στο ότι η αγορά πρέπει να είναι ελεύθερη. Εκείνο που εγώ ήθελα να επισημάνω είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουν γίνει και κάποιες παρανοήσεις. Δηλαδή, άλλο ο πάροχος στο ερεκτικό ρεύμα που αντίστοιχα είναι η σιδηροδρομική επιχείρηση και άλλο ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ που είναι ο ΣΕ. Εκεί έχω ενστάσεις εγώ προσωπικά. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις στο μυαλό σου ότι μπορεί να ιδιωτικοποιήσει τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ. Δεν έγινε ποτέ. Καταλάβατε. Ο αντίστοιχος είναι ο ΣΕ. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.